Στην εκπομπή πρωινό μίλησε το πρωί της Τετάρτης 12 πρώτα, ο Πάρης Κουρτζίδη. Ο ίδιος μετά τον θάνατο του Γιώργου Τράγκα, ανέλαβε τη θέση του προσωρινού προέδρου του κινήματος ΚΑΠΑΕΝΑΛ. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στον Γρηγόρη Πετράκο αλλά και στο γεγονός πως φέρεται να κάνει περιοδίες στην επαρχία και να κάνει ομιλίες σχετικά με τις απόψεις του για την πανδημία. Οι δηλώσεις του Κουρτζίδη για τον Πετράκο. Ο γνωστός καλλιτέχνης Γρηγόρης Πετράκος, είναι ένας ελεύθερος και δημοκρατικός άνθρωπος. Από τους πρώτους στη χώρα μας που αντέδρασαν και φώναξαν δυνατά εναντίον των ακραίων περιοριστικών μέτρων, των lockdown και της παράλογης και τυραννικής φυλάκισης των Ελλήνων που ισοπαίδωσε την οικονομία και τον πολιτισμό. Ζητήσαμε ως κίνημα ελευθέρων ανθρώπων από τον Γρηγόρη Πετράκο να ενταχθεί στη δομή του κινήματος, ως αναπληρωτής γραμματέας και εκπρόσωπος. Για να λέει τις απόψεις του όπως πάντα, ελεύθερα και δημοκρατικά. Με χαρά πήραμε τη θετική απάντηση του και υποδεχόμαστε στο κίνημα Ελεύθεροι Άνθρωποι, έναν καλλιτέχνη, μια ελεύθερη φωνή επισημένοντας ότι περίπου δύο χρόνια ο πολιτισμός στην πατρίδα μας και ιδιαίτερα ο χώρος της μουσικής, δέχεται συντριπτικά πλήγματα, καταγράφοντας χιλιάδες ανέργους. Ο Γρηγόρης Πετράκος φαίνεται λοιπόν πως δημιουργεί δικό του κίνημα και έχει ήδη ξεκινήσει ομιλίες σε περιοχές της επαρχίας.